Άνθρωποι που εκδιώχθηκαν ξαφνικά από τα σπίτια τους παίρνουν τον επικίνδυνο δρόμο της φυγής με την ελπίδα να ζήσουν με ειρήνη και αξιοπρέπεια. Δέντρα ξεριζωμένα που πρέπει να ευδοκιμήσουν σε όποιο χώμα και να μεταφερθούν. Θα τα καταφέρουν? Αποσκευές τους, οι αναμνήσεις, οι γνώσεις, ο πολιτισμός, τα όνειρά τους. Πώς ήταν η ζωή πριν και μετά, πώς εντάχθηκαν στο νέο άγνωστο τόπο? Τι ρόλο έπαιξαν στην τοπική ιστορία και παράδοση και στη ζωή των επόμενων γενιών μέχρι και σήμερα? Καθίσαμε στο Βατούμπι γύρω στις 40 μέρες και μετά ήρθαν τα πλοία και από εκεί ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, στο Καραμπουρνάκι. Εκεί ήταν ο τάφος μας. Εκεί που χωρούσαν 2.000 άτομα βάζαν 5.000. Πλάκωσε η ψήρα. Ξεκίνησε ο τύφος και όταν βγήκαμε στην Καλαμαριά την ημέρα πέθαιναν 200 νοματέοι. Και από 11 άτομα έμεινα εγώ. Πολλούς πρόσφυγες τους στείλανε σε διάφορα μέρη της Μακεδονίας αφού είχαν φύγει Μουσουλμάνοι και Σλάβοι. Ακούγοντας τις διάφορες μαρτυρίες, αντιλήφθηκα ότι η αντιμετώπιση των προσφύγων ήταν πολύ σκληρή από τον ντόπιο πληθυσμό που τους αποκαλούσε παλιοπρόσφυγες, τουρκόσπορους, παστερκές. Μας φώναζαν να βούλιαζε αυτό το καράβι που σας έφερε. Από τη μια τους πήραν τις λίρες οι Τούρκοι και από την άλλη οι πατριώτες, οι Έλληνες. Εδώ, στον Πειραιά, τους ξεψαχνίζανε γιατί ράβανε τις λίρες στα ρούχα τους. «47 συνεντεύξεις, 25 μουσική, 28 ηχητικά ντοκουμέντα, 250 φωτογραφίες που αναφέρονται σε ιστορίες της πρώτης γενιάς προσφύγων του 1922 που βρέθηκαν στη Βέρεια και το Μακροχώρι».